με στόχο την διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και ο πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Ευθύμιος Βιδάλης, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο κτίριο διοίκησης στην Πανεπιστημίου Πουλή Κομωτινής, όπου έγινε υπογραφή μνημονίου μεταξύ των δύο φορέων. Μετά το πέρας της υπογραφής ακολούθησαν δηλώσεις τόσο από εκπροσώπους του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όσο και από μέλη της διοίκησης του ΣΕΒ για τη σκοπιμότητα και τα ωφέλη που θα προκύψουν από αυτήν τη συνεργασία. Είχαμε τη χαρά και τη τιμή να υποδεχθούμε σήμερα εδώ στην αίθουσα της συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδας, έναν κορυφαίο φορέα επιχειρηματικότητας που απαριθμεί περισσότερες από 4.000 νομίζω επιχειρήσεις, για την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ΣΕΒ και το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είχαμε την τιμή να έχουμε την παρουσία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του κυρίου Βιδάλη, του Γενικού Διευθυντή του κυρίου Αλέξανδρου Χατζόπουλου, του αναπληρωτή διευθυντή του κυρίου Ξηρογιάννη, όπως επίσης και των στελεχών του ΣΕΒ. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη αλλά κυρίως στην διάθεση των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών και των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας σε καλύτερες προοπτικές έρευνας και ιδιαίτερα της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι θα είναι εξίσου σημαντικό και για τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Επιχειρηματιών και Βιομηχανιών Ελλάδος. Θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα να σταθώ στα κύρια σημεία του πρωτοκόλλου συνεργασίας που περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις όπως είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και ειδικά στις ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, τον σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιό μας, τα οποία θα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒ, την προσφορά πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, που για μας είναι πολύ σημαντικό, από επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ, η οποία θα έχει στόχο την απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και επίσης πάρα πολύ σημαντικό και το αναφέρω τελευταίο γιατί νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, η εφαρμοσμένη έρευνα, δηλαδή η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές του Πανεπιστημίου μας, που άπτονται όμως του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδας. Πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και για την άρρηστη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη, και που σύσσωμες οι Πρετανικές Αρχές ήταν κοντά μας τον καιρό αυτό της πανδημίας, που είναι δύσκολο να έχεις φυσικές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και για εσάς και για μας, που υπογράφουμε αυτό το πολύ σημαντικό σύμφωνο με το Πανεπιστήμιο, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για να πάμε το επόμενο βήμα. Για μας είναι πολύ πρακτικό, γιατί συνεχίζει και την περιφερειακή μας ανάπτυξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργάζονται για να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης, την μεταφορά τεχνολογίας και τις σύγχρονες δεξιότητες στους νέους ανθρώπους, και όχι και που να γίνεται αυτή η σύνθεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής πρακτικής. Πολύ σημαντικό, όπως τονίσατε και εσείς, είναι και η έρευνα, η οποία πρέπει να συνδυάζεται, δεν μπορεί να είναι αφαιρετική, πρέπει να συνδυάζεται με την πράξη και την αγορά και την επιχειρηματικότητα, και έτσι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, ελπίζουμε, όλης της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και της χώρας μας. Τα είπατε πολύ ωραία, θα συνεχίσω να πω όλα τα σημεία, αλλά είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχείς που είμαστε μαζί και βάζουμε μπρος αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.